βάζω στην κουβέντα τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος έχει καταθέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι έχει κατατεθεί στη Βουλή και στον πρόεδρο της Βουλής το αίτημα περί της διεξαγωγής προημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την ακραία ακρίβεια, τα υπερκέρδη των ολιγοπολίων, το θέμα το αναφέρω κύριε Φάμελε, καλημέρα σας από το Ράδιο 984, και την άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μέτρα προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Είναι η δεύτερη από ό,τι είδα στην δήλωσή σας στο Δελτίο Τύπου, είναι η δεύτερη φορά που καταθέτεται αίτημα και το οποίο δεν έχει γίνει, για το ίδιο θέμα δεν έχει γίνει αποδεκτό, έτσι. Για την ακρίβεια, κύριε Δουλγιαράκη, είναι η τρίτη φορά. Α, η τρίτη φορά. Και ο λόγος για τον οποίο καταλήξαμε στο αίτημα αυτό είναι γιατί έχουμε υποβάλει δύο φορές αίτημα για μια λεγόμενη, όπως λέγεται, ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, το οποίο πάλι συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής με μια καθυστέρηση 6 εβδομάδων. Και αυτός είναι και ο λόγος που μας υποχρέωσε να αναβαθμίσουμε το αίτημα. Η κυβέρνηση εδώ και 6 εβδομάδες, ο κ. Μητσοτάκης, δεν έρχεται στη Βουλή να απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε και εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι, εφόσον δεν λαμβάνουμε απαντήσεις, κάτι που αποδεικνύει και την ευθύνη που έχει ο κ. Μητσοτάκης για την ακραία ακρίβεια, εφόσον δεν έχει να δώσει απαντήσεις. Αναβαθμίσαμε ουσιαστικά το αίτημα και το κάναμε προημερησίας συζήτηση. Τα αιτήματα, για να είμαι ακριβής, έχουν υποβληθεί στις 15 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου. Έχουν περάσει 6 εβδομάδες, γιατί συνήθως αυτές οι συζητήσεις γίνονται Παρασκευή στη Βουλή. Δεν έχει καθοριστεί η μέρα που θα έρθει ο Πρωθυπουργός, δεν είχε. Ως εκ τούτου υποχρεωθήκαμε, για να μπορέσουμε να είμαστε εμείς συνεπείς τουλάχιστον, αφού δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης, να τροποποιήσουμε το αίτημα σε μια προημερησία συζήτηση όπως προβλέπει τον κανονισμό. Και γι' αυτό θέλω εκ των προτέρων να απαντήσω σε διάφορα σχόλια που φαίνεται ότι βγήκαν από το Μαξίμου χτες. Για ποιο λόγο εμείς προβήκαμε στην κίνηση και ότι με μεγάλη ευχαρίστησή τους θα έρθουν να απαντήσουν, θα έρθει και ο Μητσοτάκης. Ας κοιτάξουν λίγο καλύτερα τον κοινοβουλευτικό κανόνα και το τι έχει υποβληθεί στη Βουλή. 6 εβδομάδες δεν έχει έρθει και ο Μητσοτάκης να απαντήσει. Ενώ η ακρίβεια τρέχει. Και το μόνο που περιορίζεται να κάνει είναι στημένες περιοδίες, όπως είδαμε πρόσφατα να κάνει σε αγορά. Ενώ οι τιμές όμως αυξάνουν. Και μάλιστα αυξάνουν με έναν τρόπο προκλητικό. Αν θέλετε να πω λίγο στην ουσία της ερώτησης. Σαφέστατα. Διότι αυτά τα οποία ακούμε είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί και από τη στιγμή που αυξάνονται οι μισθοί θα αναβαθμιστεί και το βιωτικό μας επίπεδο, με την έννοια ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ καλύτερα την ακρίβεια. Την ίδια ώρα όμως αυτή η ακρίβεια δεν έχει μία στασιμότητα. Η ακρίβεια συνεχώς έχει ανωδική πορεία και το βλέπουμε και το καταγράφουμε. Εν ώψη Πάσχα είναι οι ίδιοι καταναλωτές και οι ίδιοι επιχειρηματίες οι οποίοι διαμαρτύρονται, διότι από την άλλη όταν δεν έχεις δεν θα πας, δεν θα καταναλώσεις, θα προτιμήσεις κάτι άλλο να κάνεις, οπότε το πασχαλινό σου τραπέζι κάπως αλλιώς επίσης θα το ντύσεις, θα το επενδύσεις, θα το βάλεις πάνω πράγματα, και όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα προβλήματα. Αλλά από την άλλη λένε οι μισθοί, ξέρετε, ανεβαίνουν, άρα ανεβαίνει και το βιωτικό μας το επίπεδο. Εντάξει, για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Σαφέστατα. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν αναλογικά με την ακρίβεια, με αποτέλεσμα να είμαστε δεύτερο το τέλος στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή ότι δυστυχώς πλησιάζει και η Βουλγαρία να μας περάσει και να είμαστε εμείς οι τελευταίοι. Η αγοραστική δύναμη είναι η αντιστοιχία του εισοδήματος με τη δυνατότητα επιβίωσης και αγοράς αγαθών. Άρα είμαστε οι τελευταίοι στην αναλογία μισθού προς ακρίβεια. Οι προτελευταίοι έστω. Όμως, όσο και αν είναι σημαντική αυτή και αρκετή απόδειξη, εγώ θέλω να προσθέσω 2-3 στοιχεία που έχουμε στο αίτημά μας. Το πρώτο είναι ότι αυξάνεται ιδιαίτερα στην Ελλάδα ο πληθωρισμός τροφίμων. Είμαστε δεύτεροι στην ακρίβεια των τροφίμων, ας το πω έτσι, στην αύξηση των τιμών των τροφίμων. Μας περνάει μόνο η Μάλτα, η οποία είναι νησιωτική και έχει και τελείως διαφορετική, αν θέλετε, οργάνωση αγοράς. Έχουμε 5,4% πληθωρισμό τροφίμων, ενώ η Ευρωζώνη
ήταν 1,7% σε ετήσια βάση. Τριπλάσιο, να το πω έτσι, πληθωρισμό τροφίμων από την Ευρωζώνη. Πολύ ανησυχητικά είναι επίσης τα στοιχεία που έχουμε στον γενικό πληθωρισμό και στο δομικό που εξαιρούνται τα τρόφιμα και η ενέργεια, όπου εδώ η Ευρωζώνη υποχωρεί, ενώ στην Ελλάδα έχουμε ποσοστά άνω του 3,4%. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο επίσης. Δείχνει δηλαδή ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια ρύθμιση της αγοράς, το πω έτσι. Στην Ελλάδα τα πράγματα τρέχουν. Αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο προκλητικό, εδώ προσθέστε και το πρόβλημα των επιτοκίων και των τραπεζών, όπου και εδώ έχουμε υπερκέρδη. Δηλαδή οι τράπεζες, παρότι έχουν πολλές φορές φθηνά επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ελλάδα έχουν υψηλότερα επιτόκια δανεισμού. Με πολύ δυσκολία παίρνει κάποιος δάνεια, μεγάλες προμήθειες σε κάρτες, διατραπεζικές συναλλαγές. Άρα έχουν και οι τράπεζες έναν, να το πω έτσι εγώ, προκλητικό και άδικο πλουτισμό εις βάρος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Σε όλα αυτά, παρακαλώ να προσθέσετε ότι η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει δύο νομοθετημένες ρυθμίσεις, η μία από την Ευρώπη και η άλλη από την Ελλάδα, για να φορολογήσει εκτάκτως υπερκέρδη. Για να είμαι συγκεκριμένος, υπάρχει κανονισμός στην Ευρώπη που δίνει τη δυνατότητα φορολόγησης των υπερκερδών στα δηληστήρια. Η κυβέρνηση το εφάρμοσε με πολύ μεγάλη τσιγκουνιά, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, πολύ μικρό συντελεστή για το 2022 και αρνείται να το εφαρμόσει για το 2023. Και όταν ρώτησα τον κύριο Θεοχάρη, εγώ προσωπικά στη Βουλή, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό της Ευρώπης για το 2023 για τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων, τα οποία είναι ύψους δισεκατομμυρίων, για να είμαι συγκεκριμένος, είπε: δεν είναι τώρα ακριβά τα καύσιμα, το λέω λίγο στην καθομιλουμένη. Τα καύσιμα ήταν ακριβά το 2022. Αν πάει κάποιο στα πρατήρια να δει ποια είναι η τιμή των καυσίμων, υποθέτω στην Κρήτη είναι πάνω από 2 ευρώ στα πρατήρια. Και το δεύτερο είναι. Δεν είναι πάνω από τα 2 ευρώ, αλλά εκεί φλερτάρουν πάντα με τα 2 ευρώ και σε κάποια άλλα. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας νόμος που πιέσαμε εμείς ιδιαίτερα τον κύριο Σκρέκα να το κάνει το Νοέμβριο του 2022 για τη φορολόγηση των υπερκερδών στην προμήθεια ρεύματος, τον οποίο υπολογίστε πώς 10 μέρες δεν τον έχουν εφαρμόσει ακόμα. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν και δύο υποχρεώσεις της πολιτείας για τη φορολόγηση των υπερκερδών στα καύσιμα και ρεύμα που δεν εφαρμόζονται. Εμείς αυτό ρωτάγαμε τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το ρωτάγαμε για την πολιτική του άποψη, για το ύψος, ας θέλετε, του μισθού ή κάποια πολιτική επιλογή. Το ρωτάγαμε γιατί δεν εφαρμόζει δύο ρυθμίσεις. Η μία για τα δηληστήρια και η άλλη για το ρεύμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δύο δηληστήρια και 4-5 εταιρείες ρεύματος κερδοσκοπούν εις βάρος όλης της αγοράς και όλης της κοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης τους το επιτρέπει. Δεν είναι ότι τους αφήνει. Δεν έχει να κάνει με αμέλεια ή κάποιο τεχνικό λάθος. Είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη ακριβή. Και ο κύριος Σκρέκας επιβάλλει πρόστιμα όπου διαπιστώνει ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Μην το ξεχνάτε και αυτό. Κοιτάξτε, ο κύριος Σκρέκας στο τελευταίο διάστημα, τον παρακολουθώ και εγώ που κάνει μια τέτοια, έχει επιλέξει μια τέτοια τακτική. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με τα πρόστιμα. Το πρόστιμο πρέπει να Πού επιβάλλει τα πρόστιμα, πού κάνει τους ελέγχους, αν γίνονται οι έλεγχοι και αν αποδίδονται τα πρόστιμα. Είναι θέμα, κύριε Φάμελε. Ελπίζω να γίνονται οι έλεγχοι συνολικά και να επιβάλλονται σε όλους όσους χρησιμοποιούν τα πρόστιμα, αυτό σας έλεγα, διότι γνωρίζω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης των υπηρεσιών αυτών, των υπηρεσιών ελέγχου, και επίσης συμφωνώ μαζί σας ότι έχουν έρθει και σε εμάς καταγγελίες ότι ακόμα και πρόστιμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν έχουν πληρωθεί μετά την πάροδο πολλών ετών, δηλαδή 3-4 χρόνια και δεν έχουν πληρωθεί. Αλλά καλά κάνει και επιβάλλει τα πρόστιμα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προλαμβάνει την ακρίβεια. Διότι όταν αρχίσει η ακρίβεια να καλπάζει, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και το δυναμικό στελέχωσης, τα πρόστιμα δεν αντιμετωπίζουν όλη την ακρίβεια. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν κάποιες περιορισμένες εκφράσεις της, αν ποτέ εισπραχθούν. Επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι πρέπει να επιβληθούν τα πρόστιμα. Έχω επιφυλάξεις όμως για το αν αυτά αφορούν όλη την αγορά, γιατί εδώ σας είπα ότι υπάρχει δύο αναγνώσεις, αν θέλετε, προσέγγιση που λέει ότι μέτρα για τον περιορισμό της εσχροκέρδειας δεν τα εφαρμόζουμε νομοθετημένα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια. Εδώ δεν μιλάμε, ξέρετε, για ένα πρόστιμο το οποίο είναι 50-100.000 ευρώ, που είναι τσοχτερά, δεν λέω, δεν είναι, ή και 500.000 ευρώ. Εδώ μιλάμε ότι τα δύο δηληστήρια είχαν υπερκέρδη το 2022 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Μιλάμε
για μια επιβάρηση για όλη την οικονομία. Διαιρέστε το 2,6 δις με τα 10 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή πόσο βάρος πλήρωσε ο καθένας μας υπερκέρδη. Δηλαδή αυτό που λέει η Ευρώπη, γιατί μιλάω πάντα με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, άδικος πλουτισμός σε σχέση με την κερδοφορία των προηγούμενων ετών. Μάλιστα. Είναι υπερβάλλουσα κερδοφορία. Γι' αυτά μιλάμε. Με βάση τα όσα εκείνο το τελευταίο που ρωτώ και με το χρόνο να με πιέζει, με βάση λοιπόν τα όλα τα όσα παδηλώνουν από το Μαξίμου, διαραίουν από το Μαξίμου κλπ, γιατί η ανάγκη να τα πείτε όλα αυτά, να κάνετε αυτές τις δηλώσεις κλπ, 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 γιατί απαντήσεις θα πάρετε? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα έρθει το θέμα στη Βουλή Προημερησίας Διατάξεως συζήτηση? Να σας πω, εμείς οδηγηθήκαμε, όπως σας είπα στην αρχή, σε αυτό, γιατί 6 εβδομάδες ο κ. Μητσοτάκης δεν έρχεται. Σωστά, γι' αυτό ρώτησα. Ναι, ναι. Όταν 6 εβδομάδες δεν έρχεται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει σε κάτι που ο κοινοβουλευτικός κανόνας το επιβάλλει και το επιτρέπει, δηλαδή ένα δικαίωμα να κάνουμε ερώτηση στον Πρωθυπουργό, που κατά καιρούς δεν λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης έρχεται στη Βουλή γρήγορα και απαντάει σε όλα. 6 εβδομάδες κρύβεται για το θέμα της ακρίβειας, συγγνώμη, για τις ευθύνες για τη μη φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Υποθέτω ότι αυτή η ζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα, κατά τις πρώτες διαρροές του Μαξίμου. Αλλά εμείς σε 6 εβδομάδες ρωτάμε τον πρόεδρο της Βουλής για να έρθει ο Πρωθυπουργός και δεν παίρνουμε απάντηση. Τώρα τι να σας πω. Μάλιστα. Μακάρι όχι απλά να έρθει το σύντομα, αλλά να επιβληθούν και τα μέτρα σύντομα. Γιατί εμείς όλα αυτά τα κάνουμε. Όχι απλά για να δείξουμε τα πολιτικά λάθη και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη. Εμείς όλα αυτά τα κάνουμε για να κατέβουν οι τιμές και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Δηλαδή να μην πλουτίζουν λίγοι μέσα στην ακρίβεια. Εμείς αυτός είναι ο σκοπός μας. Προφανώς θέλουμε να πούμε σε όλη την κοινωνία ότι αυτά που λέει και την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης είναι υποκριτικά. Το λέω ξεκάθαρα, υποκριτικά είναι. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη τα τελευταία 3 χρόνια για την ακραία ακρίβεια. Και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης είναι εν γνώση του. Και τα μέτρα και ότι δεν λαμβάνονται τα μέτρα. Κύριε Φάμελε, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.